Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο πλεονέκτημα πριν δούμε τη δοκιμασία. Πόπι, εσύ θα ηγηθείς της μίας εκ των δύο ομάδων, οπότε διαλέγεις χρώμα. Πες το. Το κόκκινο. Κόκκινο. Πάρε ποδιά. Περίεργο πλεονέκτημα, αρχηγός μιας ομάδας. Η αλήθεια είναι πως είχα φανταστεί στο πολύ 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 πίσω μέρος του μυαλού μου να είχα κάποια στιγμή την αρχηγία. Δεν περίμενα να μου έρθει τόσο γρήγορα. Καμιά φορά λένε καλό μελέτα και έρχεται και ένα τότο. Να σου λέει πάρτο να δω τι θα κάνεις. Ρίσκο, ρίσκο, ωραίο ρίσκο. Λοιπόν, κόκκινο χρώμα επέλεξε η Καλλιόπη. Καλλιόπη, ορίζεις αρχηγός στην μπλε ομάδα. Θα ορίσω τον Χριστόφορο, Το Χριστόφορο. Ναι. Ωραία. Περίμενα φυσικά να ακούσω το όνομά μου και γι' αυτό χαμογέλασα πάρα πολύ όταν το άκουσα. Χριστόφορε, παίρνεις μπλε. Παίρνω μπλε, σεφ. Τον πείραζα για το λόγο του λιθές, δηλαδή και σπίτι που έλεγε κάτι, το έλεγα εντάξει, έλα τώρα που θα μπεις αρχηγός, αλλά δεν το ήξερα ότι θα πρέπει να ορίσω αρχηγία. Το είπα τελείως αυθόρμητα και ενστικτοδός και να τελικά που το ενστικτό μου βγήκε. Καλλιόπη, γιατί επιλέξαμε Χριστόφορο? Διότι τον έχω ακούσει στα συμβούλια και κάποιες παρατηρησούλες στους αρχηγούς, όποιος και αν ήταν αυτός, οπότε τον καλωσορίζω στην αρχηγία. Εντάξει, η δικαιολογία της Πόπης μου φάνηκε και μου ακούστηκε λίγο φθηνή. Πιο πολύ έχω τονίσει κάποια λάθη που έχουν εκείνοι και μάλλον θα την πείραξω ότι αναφέρθηκα τελευταία και πιο συγκεκριμένα στη Φανή. Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο λόγια της Πόπης καθαρά αυτά, απλά συμμετέχουν και άλλοι. Χριστόφορε. Μια χαρά, σε. Χαρούμενος. Χαρούμενος, εντάξει. Έτσι είναι το παιχνίδι. Κάποια στιγμή έρχεται για όλους. Οι μπλε σχεδόν όλοι έχουν περάσει. Πάμε εκτός αρχηγός για την μπλε. Νομίζω ότι ο Χριστόφορος γενικά έχει προκαλέσει με το θέμα της αρχηγίας. Όποιον και να έχει αρχηγό, στο τέλος πάντα κάτι έχει να πει. Και στην τελική, αν τα ξέρει όλα τόσο καλά, γιατί να μην βγει να τα κάνει πράξη και να υπάρχει ανταγωνισμός. Είμαστε στους 13. Καλώς να βγει αρχηγός ο καθένας.